Γεια χαρά παιδιά, πώς είστε και τι κάνετε, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Στο Γκάσπερ είμαστε πάλι. Λοιπόν, τι κάνετε? Έφερε ο Βασίλης το T-Max, το δικό του, ήρθε η ώρα επιτέλους. Τώρα δεν ξέρω να ακούγουμε λόγω του μικροφόνου, ναι. Βασίλη, το νιώθεις? Γεια σας παιδιά, καλά. Λοιπόν, φοράει τη μετάδοση όπως σας έχω πει, εξάτμιση, φίλτρο, κάτσε να περάσω εδώ τα κάτω από δείξω. Στρόφαλο. Γιατί λες τέτοια τώρα? Λοιπόν, θα το δέσουμε, φοράει, λοιπόν, φίλτρο ελευθέρας, μετάδοση. Όλα τα φορά στη μετάδοση, έτσι. Ναι. Ωραία. Και μια εξάρτηση ελεύθερη χωρίς τίποτα. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα πάτημα, το δούμε τώρα μαμά. Μοτομπίλης, έτσι. Μόνος το έχει φτιάξει. Λοιπόν, θα ήρθαμε για πρόγραμμα. Θα κάνουμε ένα πάτημα τώρα να δούμε λίγο τι κάνει στόκ. Το έχουμε ξανακάνει βέβαια, αλλά από τότε, αν θυμάμαι καλά, ο Βασίλης έχει αλλάξει κάποια πράγματα. Πάντα το πειράζει, κάτι αδερφέ. Δεν το κάνει με πριν ένα χρόνο, το κάνει τώρα και μετά. Ναι, δεν αντιλέγω. Συνθήκες τις. Νομίζω κάτι έχει κάνει ο Βασίλης. Τι έχει κάνει, ρε, έχεις βάλει. Άλλη εξάρτηση έχει βάλει τώρα. Μετάδοση. Και... Μην τα λες όλα. Και μετάδοση. Παιδιά. Μην μου ψέματα, μου πέντε αλήθεια. Μην θέλει κανείς να βάλει το setup. Πήραξε και λίγο την εξάρτηση. Λοιπόν, έβαλα άλλη εξάρτηση από την τελευταία φορά που βγάλω μισό 36 άλογα τροχό, 37 δεν θυμάμαι, θα το κοιτάξω. Έχει αλλάξει εξάρτηση, έχει αλλάξει και τη μετάδοση. Δεν φοράει πρόγραμμα. Και αν θυμάμαι καλά, δούλευε πολύ πλούσιο το μηχανάκι τότε. Λοιπόν, θα το πατήσουμε τώρα μία, να το δούμε στο τι θα κάνει το μηχανάκι. Και μετά με το προγραμματάκι. Βλέπεις και Γιάννης μία τώρα το διάγραμμα με το τελευταίο πάτημα. Που... Να με βλέπετε. Ξαναλέω, ήταν λίγο διαφορετικό το μηχανάκι το setup του. Αυτό ναι. 36-75. Τι είναι αυτό το... Ολάμδα. Τέλος πάντων, 36,75. Μαμά, έτσι, τώρα θα δοκιμάσουμε και μία μαμά, όπως δεν ήταν είναι. Μαμά, είχε εξάτμιση πάλι, δεν ήταν ανοιχτή η εξάτμιση του. Α, κάτι πρόβλημα είχε με την εξάτμιση. Ναι, την έχει ανοίξει τώρα ο Μπίλι. Ωραία. Οπότε, άλλη εξάτμιση στο μηχανάκι, στην ουσία. Και άλλη μετάδοση. Για πάμε να δούμε τώρα τι κάνει η εξάτμιση και η μετάδοση στο μηχανάκι. Ακούτε, 38 ακόμα κάτι, πρώτο πάτημα. Πιο καλά από πριν, από την τελευταία φορά, εννοείται. Έγραφε το μηχανάκι πάνω στο δυναμόμετρο και κάτσανε δύο άτομα. Άρε Μπίλι, δύναμη ρε μαλάκα, δύο άτομα, γιατί έγραφε το μηχανάκι ρε μαλάκα. Γάμο. Θα περάσει καλά, δαμονά. Ω, μην μου λες τέτοια. Μην κλαις. Λοιπόν, έβγαλε 36 την τελευταία φορά. Εστάρε, μόνο χοντάρε. Έβγαλε τελευταία φορά 36 άλογα και τώρα έβγαλε 38. 38 μα κάτι, 30-39. Θα το δείξουμε μία πριν μετά, περίμενε. Α, ωραία, θα το δείξουμε τώρα με το Γιάννη εδώ πέρα. Εν πάση περιπτώσει, και τι έκανε ο Βασίλης, ουσία άλλαξε τη μετάδοση και το... την εξάρτηση. Δηλαδή, πόσο μεγάλη διαφορά κάνει σε τέτοιο μηχανάκι, έτσι. 38,33 άλογα έβγαλε. Έτσι. Τώρα θα βάλουμε μία δίπλα-δίπλα για να δείτε και τις καμπύλες για όσους ενδιαφέρονται για κάτι τέτοιο. Εδώ βλέπεις. Λοιπόν, περιμένουμε. Πόσο χάλια ήταν πριν. Ναι. Έγραφε. Όχι ρε, εδώ είναι το παλιό setup, η πράσινη είναι πριν. Η πράσινη γραμμή είναι το πριν. Okay. Κοίτα εδώ π.χ. που ξεκίναγε, έχει 8 άλογα διαφορά τώρα. Καταλαβες. Γιατί έκανε μπα. Ενώ τώρα που ξεκινάει από χαμηλά είναι... Με το που ανοίγεις τον γκάζι εδώ στα 50 χιλιόμετρα έχει 28 άλογα με 38. 10 άλογα πάνω εδώ. Δουλεύει σωστά. Πολύ μεγάλη. Τώρα δουλεύει πιο σωστά από πριν. Ναι, το σωστό έτσι είναι να δουλεύει. Το σκούτερ. Ναι, να κάνει έτσι ναι. Και να πέφτει μετά. Οκ. Δηλαδή τώρα, ενώ σπορεί Γιάννη, και με το φίλτρο που είχε πάνω όταν πήγαμε και πατήσαμε, θα είχε μεγάλη διαφορά πιστεύει τώρα που βάλε το άλλο, Το ελευθερά. Ναι, εννοείται, αλλά τι, πάλι. Τώρα τι φοράει. Τώρα είναι το φίλτρο το DNA. Απλά έχει το μαμά το. Με το μαμά στόμιο. Ναι. Α, οκ. Okay. Είναι κλειστό το φίλτρο. Οκ. Σούπερ.
Οπότε τώρα βάλουμε ένα προγραμματάκι, όχι τώρα. Ναι, και θα δείξουμε. Εντάξει, θα ασχοληθούμε και λίγο με το φίλτρο κούτι. Θα κάτσει το μοντάρι, δηλαδή λίγο. Κάτι θα κάνω, ξέρω εγώ για τον βίλδο. Τι, άμα δεν φτιάξουμε τον Βασίλη, δεν φτιάξουμε. Ωραία, οκ. Okay. Όπως καταλάβατε, παιδιά, θα υπάρξουν κάποιες μυστικές συνταγές για το μηχανάκι. Και θα το δούμε τώρα άλλη μια φορά όταν τελειώσουμε το πρόγραμμα. Να δείξουμε και το αποτέλεσμα και θα δείξουμε το αποτέλεσμα και με ντράγκι και θα δείξουμε το αποτέλεσμα και στο δρόμο. Που θα περνάει εσένα. Λοιπόν, έχουμε δηλώσει μεγάλες εδώ. Το δικό μου μηχανάκι πήρα εγώ είναι. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Μακάρι να περάσει, θα χαρώ πάρα πολύ πραγματικά. Θα σημαίνει ότι η παιδιά ήταν καλό, άξιζε τα χρήματά του, άξιζε τα πάντα. Το να φτιάξει το μηχανάκι σου λίγο έτσι για να μπορεί να παίξει στο δρόμο. Δεν το κατάφερε για να σε πειράσει. Λοιπόν, 41-82, 42 άλογα. Εντάξει, τώρα θα μας πει και ο Γιάννης ότι έχει να πει γι' αυτό και θα το βγάλουμε βόλτα το μηχανάκι να δούμε. Ελπίζω να γράφει παντού. Βασίλης πολύ θαραλέος, χωρίς ακουστικά. Θα περάσει καλά, θα μόνο. Ω, Γιάννη, έλεγε. Θα περάσει καλά, λέω. Λοιπόν, θα περάσει, λες. Βάλε μου να γράψει. Από Στάση, άκουλη. Στάση, ναι. Να βάζει και φωτιές, να κάνει πάμε. Α, ναι, θέλω φωτίτσες. Φωτίτσες, δε, αυτό άμα κάνει φωτιές θα κάνει πάντα και θα πάει φυλακή. Α, δεν γίνεται να, θα βγάζει συνέχεια, Στο δικό μου μπορώ να βάλουμε φωτίτσες. Έχει μόντις ένα, ναι. Να επιλέξεις. Ναι, είναι σπορ. Μόνο σπορ θέλω να έχει, γίνεται. Ναι. Τέλεια. Λοιπόν, για λέγε τα, Στάση, τι θα κάνουμε για να πιστεύεις. Λοιπόν, αυτή είναι η καψανάληψη του Βασίλη όταν ήρθε εδώ. Στο 12-1. Mm-hmm. Βλέπεις, δείξε λίγο. Το δείχνω όλα μαζί, ναι, φαίνονται. Λοιπόν, και αυτή είναι η καυσανάλυση η τελειωτική. Για εξήγησε μας, γιατί ας πούμε εγώ που μάθω... Είναι στο 13! Είναι στο 13 ο λάμδα. Μισό να πάω και πιο κοντά. Ορίστε το λίγο αποτέλεσμα. Ελπίζω να φαίνεται καλά. Ωραία, 37-53 πριν, 41-82 μετά. Και ορίσει οι καμπυλίτσες και πόσο απότομα ξεκινάει η καμπύλη, έτσι. Ενώ σχέση με ο Βασίλης πριν είχε προβλήματα με αυτό. Αλλά το παλιό setup του Βασίλη. Τι ψάχνεις τώρα. Είναι αυτό, η μπλε. Η μπλε. Δηλαδή εδώ ξεκινάει πολύ χάλια. Αλλά παράμενε μετά το ίδιο. Αυτό δεν είναι το τρεμανέβασμα αυτό, είναι κακό. Τότε ήταν πάλι φτωχό. Πάλι πλούσιο. Και τότε όταν το είχαμε γκαζόν στην αρχή. Μετά έγινε λίγο πιο φτωχό. Εν τω μεταξύ στην αρχή μόνο μπύλες είχε, έτσι, και εξάτμιση που ήταν. Ναι, κοίτα, εδώ ο λάμδα είναι 12,5 και καταλήγει τίποτα, 11,5 εδώ και πάει 11. Φαίνεται καρφί ο λάμδα στο 13. Εγώ δεν τα καταλαβαίνω, τα παιδιά εδώ πέρα είναι ειδικοί. Δεν χρειάζεται να καταλάβεις κάτι περισσότερο. Ο λάμδα είναι η καυσανάλυση, βλέπεις εδώ. Είναι αυτή η γραμμή η κόκκινη. Mm-hmm. Είναι ο στόχος 13. Α, κατάλαβα. Οπότε πηγαίνει. Πόσο εκεί. Κοντά είσαι στο 13. Οπότε είμαστε σχεδόν παντού. Ναι. Έτσι πάρα πολύ καλά, άριστα. Α, τέλεια. 300 στροφές παραπάνω από το μωμά είναι. Και εντάξει, εδώ το βάζαμε να κλείνει 185 χιλιόμετρα. 185. Τα περνάει, ναι. Είναι απλά αυτό, το βάζαμε. Άμα θες να δεις πόσο πάει, μπορώ να το κάνω. Δεν πειράζει, όχι, δεν θες να δεις πόσο πάει κοφτή.
Είδα ότι ήταν στον κόφτη πάνω. Ότι είχε ανεβάσει. Μπορώ να το κάνω αυτό. Πήγε στο 206 το μηχανάκι. Τώρα να σου πω, θέλω να το κάνει τζαβόλτα, αλλά λίγο να δούμε τώρα τι κάνει. Όχι, να το κάνει εδώ. Το θέλω να γράφει. Γιάννη, θα γράφει. Ούτε θα γράφει, έγραφε και πριν. Ναι, ισχύει. Τώρα είναι πιο απότομο, οπότε θα γράφει σίγουρα περισσότερο. Λοιπόν, θέλω να δω τα μούτρα του Βασίλη, τώρα έχω το πάρει βόλτα. Πού το. Γιάννη, να σου ρωτήσω τώρα. Θα πάμε να κάνουμε και ένα ντράγκι μετά, να δούμε πριν και μετά. Πιστεύει θα έχει πολλά δευτερόλεπτα διαφορά στο 0%. Και το 400. Είσαι μαλάκας, ναι. Το προηγούμενο που κάναμε είχα φίλτρο δεύτερο στάδιο DNA, το οποίο δεν δούλευε στην ουσία. Δοκίμασα καταρχήν. Χωρίς φίλτρο, με ανοιχτό παπά, τα πάντα, όλες τις δοκιμές ήταν χειρότερο. Ναι. Η διαφορά αυτή που δείξαμε είναι μόνο με πρόγραμμα. Δεν έχω πειράξει κάτι φίλτρο κουτί και κάτι. Γιατί είναι, π.χ. αν βάζαμε stage 2, θα ήταν ανοιχτό. Δεν δουλεύει, είναι πολύ χάλια. Με το που ανοίξει ο γκάζ είναι 5 άλογα κάτω. 5 άλογα κάτω, ε. Μπορεί να λέω και λίγο. Για πάμε. Χάλω το μηχανάκι. Δεν ξέρω αν ακούγεται. Και γράφει στον δρόμο με μα στέλνει. Ωραία, λοιπόν. Δεν έχει βενζίνη. Θα σπρώξω. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας σε ένα ακόμα βίντεο. Θα τα πούμε στο επόμενο. Και ξανά ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιάννη. Ένα like, ένα subscribe, μια βοήθεια πάρα πολύ. Τα λέμε στο επόμενο.